Το απόλυτο νικόν μετά από τρεις αγωνιστικές στον πρώτο όμιλο της Α2 ΕΨ έκανε η νέη του Εργοτέλη, περνώντας με 0-2 από το Πανεπιστήμιο απέναντι στον Δία, ο οποίος πάντως έχασε σημαντικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρει. Η ομάδα του Γιώργου Βλατά ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος, απείλησε την εστία του Μπανασάκη, ο οποίος κράτησε στο 26 το 0-0 σε κοντινή κεφαλιά του Παρασύρη, αλλά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 0-1 στο 41ο λεπτό με τον Γιάννη Σπυριδάκη να σκοράρει με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Μάλιστα, στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, οι κυτρινόμαυροι έφτασαν πολύ κοντά και σε δεύτερο γκολ, αλλά ο Μπανασάκης έσωσε την εστία του σε σουτ που επιχείρησε ο Θεοδωράκης, ενώ τραυματίστηκε σε αυτή τη φάση και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια. Στην επανάληψη και πάλι οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά, αλλά όσο περνούσαν τα λεπτά, ο Δίας του τίμου Σταματάκη κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο και άσκησε πίεση για την ισοφάριση. Στο 74 ο Λευτέρης Παπαδάκης με ψαλίδι έστειλε out την μπάλα, ενώ στο 77 εκτυλίχθηκε ωραία η αντεπίθεση του Δία και μετά το τακουνάκι του Επιτροπάκη, ο Κεγιαδάκης προχώρησε και σούταρε στην κίνηση με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Ο ίδιος παίκτης είχε νέο δοκάρι λίγο αργότερα με κοντινή κεφαλιά. Το μάτς έγινε δραματικό στα τελευταία λεπτά, με τον τερματοφύλακα του Δία Τριανταφύλου να σταματά σε τέτα-τέτ τον Κρανιωτάκη και στις καθυστερήσεις χάθηκε τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους, με τον Κεγιαδάκη να αστοχεί σε ανεπανάληπτο τέτα-τέτ. Και από τη στιγμή που δεν έγινε το 1-1, σημειώθηκε το 0-2 στο 95ο λεπτό με σκόρερ τον Ρεθεμιωτάκη και άμεσα ακούστηκε και το σφύριγμα της λήξης με τους νέους του Εργοτέλη να πανηγυρίζουν ένα σπουδαίο διπλό.